Πάμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Στο στούντιο βρίσκεται η Μαρία Πετρούτσου με καλεσμένους. Καλεσμένες δύο, μία κυρία και μία νεαρή κολυμβήτρια. Ο λόγος σε σένα, να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Να τις καλωσορίσουμε καταρχάς. Καλώς την προπονήτρια του Ορίωνα, την κυρία Βάνα Μπακούση, και την πρωταθλήτρια της ομάδας του Ορίωνα, τη Δανάη την Κουγκώση. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Και αφορμή, Λευτέρη, της παρουσίας τους εδώ είναι η πρόσφατη, έτσι, επιτυχημένη προσπάθεια της Δανάη στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης που έγινε στη Βουλγαρία, όπου είχε πολύ σημαντικές επιτυχίες. Την πρώτη της συμμετοχή. Και 14 χρονών μόλις, οπότε καταλαβαίνεις ότι το μέλλον σίγουρα της ανήκει. Θα έχει τα πολλά πράγματα τώρα, να θα περιμένει όλα, η κολύμβηση από τη Δανάη. Να ξεκινήσω, Δανάη, από σένα. Να πούμε καταρχάς στον κόσμο που δεν ξέρει, πρώτη λοιπόν συμμετοχή με την εθνική ομάδα στο Μεσογειακό Κύπελλο της Βουλγαρίας. Ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Μία τρίτη θέση, δύο τέταρτες, μία έβδομη, τρεις όγδοες. Ο απολογισμός. Πολύ σημαντική, έτσι, συγκομιδή όλων αυτών. Και εμπειρίας, φαντάζομαι, και γενικότερα, έτσι. Mm. Για πες με έτσι λίγο πώς έζησες αυτή την εμπειρία, πώς ήταν τα πράγματα. Ήταν πολύ ωραία. Βέβαια, ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή, δεν είχε κύκλο φαΐ και τα λοιπά. Δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό και πήγαμε πολύ καλά. Για πες μου πώς ήταν, γιατί τέσσερις αθλήτριες από όλη την Ελλάδα να εκπροσωπήσετε τη χώρα μας σε ένα Μεσογειακό Κύπελλο ήταν πολύ τιμητικό. Το περίμενες καταρχάς αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα με την ομαδική αλλά και τις άλλες επιτυχίες σου? Είχα δουλέψει σίγουρα γι' αυτό. Χάρηκα όταν είχαν βγει τα αποτελέσματα και ότι θα ήμουν με αυτά τα τρία κορίτσια μαζί. Και καταφέραμε ότι καταφέραμε. Κυρία Μπακούση, σημαντική επιτυχία, γιατί η Δανάη τώρα, εντάξει, έτσι κρατάει λίγο και τα προσχήματα, δεν λέει και πολλά, αλλά ωστόσο ένα κορίτσι από την περιφέρεια που δεν είναι στο κέντρο, που επιλέγεται στην εθνική ομάδα, έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε δουλέψει σκληρά για αυτήν και το ταλέντο βοήθησε, αλλά δούλεψε και πάρα πολύ. Πολύ πειθαρχημένο παιδί και συνειδητοποιημένο. Το κυνηγούσαμε στις τέσσερις διοργανώσεις που έπρεπε να το κυνηγήσουμε. Ήταν μεγάλη επιτυχία γιατί η αποστολή έπρεπε να είναι πιο μεγάλη και την πετσοκόψανε λόγω οικονομικών καταστάσεων και πήρανε μόνο τέσσερα παιδιά, οπότε ήταν ακόμα πιο ευχάριστο το ότι ήταν μέσα στα τέσσερα αυτά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Το περιμένατε ότι ναι, θα πάει είχαμε τόσο δουλέψει καλά. Βέβαια η περίοδος ήταν πολύ δύσκολη, άχαρη όπως την είπε και ο συνάδελφος που του συνόδεψε, γιατί είμαστε ακριβώς πριν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οπότε ήταν δύσκολο τα παιδιά να φορμαριστούν και για τους δύο αγώνες, έπρεπε να επιλέξουμε. Κάναμε ένα μίνι φορμαρισματάκι τώρα για το Μπούργκας. Mm-hmm. Και τώρα θα προσπαθήσουμε για το πανελλήνιο που ακολουθεί. Σωστά, υπάρχει και συνέχεια. Δανάη, πες μας λίγο πόση δουλειά κρύβεται από αυτό, πίσω από αυτή την επιτυχία. Δηλαδή, τι κάνεις, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σου, μας ακούσουν και τα παιδιά που μας βλέπουν, έτσι. Θέλει πολύ σκληρή δουλειά. Αρχικά προπόνηση, πολύ προπόνηση, να μην τεμπελιάζεις κτλ. Βέβαια είναι και η διατροφή. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και να προσέχεις, να μην τραυματίζεσαι και γενικώς να μην κάνεις βλακίες. Πόσες φορές κάνεις προπόνηση τη εβδομάδα? Κάνω κάθε μέρα εκτός Κυριακή, αλλά Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κάνω και πρωί. Πολλές προπονήσεις πάντως, έτσι, για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα δουλειά, το οποίο έχετε στο μυαλό σας σαν προπονήτρια. Έτσι. Ανταπεξέρχεται? Πλήρως. Είναι πλήρως, πολύ συνειδητοποιημένη, πολύ εργατική. Ακούει. Βασικό. Έχουμε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας και βοηθάει αυτό πολύ. Και αυτό βγαίνει στην πισίνα, έτσι. Ναι. Η συνεργασία αυτή και η δουλειά που κάνετε. Την έχω και από πολύ μικρή. Πόσα χρόνια είναι η κολύμβηση? Έχω αρχίσει από τα 3,5. Μαζί με τη μαμά μας στην πισίνα. Αυτό το είδες τελικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όσο δουλεύει ένα παιδί και βέβαια συμβάλλουν και προπονητές, τόσο αυτό αποδίδει. Δανάη, είναι η πρόσκληση αυτή στην εθνική μια επιβράβευση, νιώθεις και εσύ για τις προσπάθειες και τους σκόπους σου? Μετά, επειδή είχα ρίξει πάρα πολύ σκληρή προσπάθεια, όταν είδα τα αποτελέσματα ένιωσα πάρα πολύ ωραία, χάρηκα πάρα πολύ και πήρα και εμπειρίες από αυτό που δεν θα μπορούσα να πάρω από κάπου αλλού. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη η εμπειρία. Ο κριτικός υγρός στίβος, κυρία Μπακούση, διαθέτει ταλέντα αρκετά, έτσι, σαν τη Δανάη? Διαθέτει πάρα πολλά ταλέντα και σε μικρότερες ηλικίες. Στερούμαστε σε υποδομές, που είναι μεγάλο αγκάθι για την κριτική κολύμβηση γενικότερα, όχι μόνο για το δικό μας νομό.
Αν είχαμε και τις υποδομές σωστές, θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά και πάλι η Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ επίπεδο. Να φανταστείτε τώρα σε αυτή τη διοργάνωση που πήγε η Δανάη, ακολουθεί μια άλλη διοργάνωση που πάνε δύο χανιώτες. Δηλαδή το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Παρήγορο είναι αυτό τουλάχιστον. Μπράβο. Ότι υπάρχουν παιδιά που. Βέβαια, μέσα σε όλες αυτές τις ελλείψεις και το υποβαθμισμένο έτσι, επίπεδο σε κάποια θέματα στον αθλητισμό, νομίζω ότι εσείς ακολουθείτε το σωστό παράδειγμα. Κάντε τις προπονήσεις σας όσο μπορείτε, όπου μπορείτε και συμμετέχετε σε όποιους αγώνες μπορείτε. Μπορούμε, όταν μπορούμε, όταν μας δίνουν την ευκαιρία. Έτσι, σίγουρα έτσι. Το Ηράκλειο χρειάζεται ένα κολυμβητήριο, γιατί το κολυμβητήριο του Λίντο δεν αρκεί, γιατί είναι πάρα πολλά τα παιδιά και τα σωματεία. Οπότε σίγουρα οι υποδομές χρειάζονται να στηριχθούν και να ενισχυθούν. Δανάη, τι κρατάς έτσι από αυτή τη συμμετοχή σου στην εθνική ομάδα και στη Βουλγαρία? Ποιο ήταν αυτό το στοιχείο έτσι που σε βοηθάει για το επόμενο βήμα τώρα στη συνέχεια? Αρχικά πήρα εμπειρίες που σίγουρα θα μου χρειαστούν και σε τεχνικά κομμάτια. Ήτανε και τα παιδιά που είχαμε πολύ καλή χημία μεταξύ μας. Γενικώς έμαθα πράγματα που θα μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στο μέλλον, στην κολύμβηση. Οι άλλες αποστολές πώς ήταν σε σχέση με τη δική μας, οι άλλοι κολυμβητές? Αυτή ήταν ξεχωριστή από τις υπόλοιπες. Βέβαια ήταν εξωτερικό, ήταν πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά όλες από τις κάθε μία παίρνω και κάτι. Σωστά, οπότε έχεις πράγματα να θυμάσαι. Ο επόμενος στόχος τώρα? Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο, να καταφέρω να πάρω διακρίσεις, να καταφέρω να πάρω 3 χρυσά μετάλλια και στο 4ο. Ναι, αυτό. Διακοπές θα κάνεις καθόλου αυτό το καλοκαίρι, διεμπάνια ή μόνο στην πισίνα? Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Τώρα είναι ώρα για μετάλλια. Κυρία Μπακούση, στο Βόλο λοιπόν ο Ορίωνας, η Δανάη ακούσαμε τους στόχους, από εκεί και πέρα η υπόλοιπη αποστολή σε τι στοχεύει? Πόσα παιδιά θα πάρουν μέρος? Είναι 5 πρωταθλήματα. Σε κάθε πρωτάθλημα είναι άλλος αριθμός παιδιών. Έχουμε παιδιά που μπορούν να διεκδικήσουν και μετάλλια και οκτάδες και δεκαεξάδες που ισχύει από φέτος. Δυστυχώς είναι και παιδιά που δεν θα ακολουθήσουν τις αποστολές λόγω του οικονομικού. Είναι και αυτό. Είναι μεγάλο αγκάθι, γιατί φανταστείτε τώρα μετακίνηση ενός παιδιού από Κρήτη Βόλο και 5 μέρες εκεί. Το κόστος είναι το κόστος πολύ μεγάλο και για κάποιες οικογένειες δεν είναι υποφερτό. Αλλά όλοι καταρχήν πάμε για να κάνουμε ατομικά ρεκόρ στα αγωνίσματα που θα πέσουμε και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο έρθει. Σωστά. Να κάνουμε μια αναφορά έτσι και στα υπόλοιπα τμήματα του Ορίωνα. Έχει και τη συγχρονισμένη κολύμβηση επίσης πολύ επιτυχημένο τμήμα, έτσι δεν είναι? Έτσι βεβαίως. Έχει και εκεί διακρίσεις, έχει τη Γιαλαμά την Κρίστη που είναι και αυτή η εθνική ομάδα. Γενικά είναι το επίπεδο της ομάδας ανεβασμένο και στα δύο τμήματα. Και έχετε και τους μάστερς που επίσης είναι ένα αξιόλογο τμήμα. Είναι οι βετεράνοι, να τους πούμε αλλιώς. Συμμετέχουν και αυτοί στο Πανελλήνιο δεύτερη χρονιά φέτος. Πήγανε πάρα πολύ καλά, πήραν και αυτοί μετάλλια. Εντυπωσιάζουν, μην κοιτάζει. Και το καλό είναι ότι είναι και άτομα που δεν υπήρξαν κολυμβητές, με εξαίρεση ένα-δύο άτομα. Τη Φέδρα, την Ξεκαρδάκη, τη συμμαθήτριά μου. Την Τζαγκαράκη, τον Γιώργο. Αυτοί οι δύο υπήρξαν κολυμβητές για ένα μικρό διάστημα. Οι υπόλοιποι ήταν απλώς γονείς ή φίλοι του υγρού στοιχείου που ξεκίνησαν μεγάλοι. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι, ναι. Μπράβο. Πήγαιναν μάλλον τα παιδιά τους, οπότε παρασύρθηκαν στην πισίνα. Και αυτή παράδειγμα προς μίμηση. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Δανάη, πες μας έτσι 2-3 πραγματάκια για σένα. Έτσι. Ξεκίνησες πολύ μικρή την κολύμβηση, έκανες κάτι άλλο μικρότερο όσον αφορά τον αθλητισμό ή κολύμβηση και μόνο κολύμβηση? Κολυμπούσα, δεν έκανα κάτι. Δεν δοκίμασε κάτι άλλο δηλαδή? Όχι, γιατί συνήθως τα παιδιά στις μικρές ηλικίες, ξέρεις, πηγαίνουν από το ένα άθλημα στο άλλο. Οπότε εκεί στην πισίνα. Όχι, μάγκησε την αρχή πάρα πολύ. Μάλιστα. Η Δανά είχε και αδέρφια μεγαλύτερα, οπότε ήταν στο χώρο. Συνήθως όταν έχεις αδέρφια που είναι σε ένα χώρο. Σε επηρεάζουν κάπως. Επηρεάζει και. Έτσι. Οπότε. Και τα αδέρφια σου έχουν παραμείνει στο χώρο ή μόνο εσύ συνεχίζεις? Εγώ και ο μικρός μου αδερφός. Εσύ και ο μικρός αδερφός. Ο οποίος επίσης πηγαίνει τώρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 12 ετών, έτσι. Σωστά, σωστά. Νομίζω η οικογένεια είναι οι γονείς ασχολούνται με την κολύμβηση. Όχι. Όχι, μπράβο. Και όμως είδες όλα τα παιδιά. Να μπουν στους μάστερς. Να τα ακούσουν. Έτσι, κάτι σημαντικό. Κυρία Μπακούση, επειδή διανύουμε έτσι και μία καλοκαιρινή περίοδο που κολυμπούν αρκετά οι κριτικοί και όχι μόνο ξέρουν οι κριτικοί να κολυμπούν. Υπάρχει, παρότι διανύουμε το 2019,
πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων που δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Και ντρέπονται να έρθουν, ναι, να είναι σε ηλικία 20 χρονών, ντρέπονται να έρθουν να κολυμπήσουν. Και δυστυχώς ο χώρος δεν μας δίνει και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να τους ενσωματώσουμε. Όταν δεν υπάρχει μικρή πισίνα για ενήλικες, αυτός που δεν ξέρει να επιπλέει είναι καταδικασμένος. Δηλαδή πρέπει να πάει σε ιδιωτικό κομμάτι τελείως, σε ξενοδοχείο κάπου σε άλλους χώρους, γιατί δεν τους δίνεται η δυνατότητα στο χώρο το δικό μας να έρθουν. Μόνο αν ξέρει να επιπλέει, μπορεί να μα να κολυμπάς. Είναι λυπηρό. Ναι, είναι να πολύ λυπηρό. Υπάρχει πληθώρα ατόμων που έρχονται και ζητάνε να μάθουν και δυστυχώς ενώ έχουμε τη διάθεση, δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους εξυπηρετήσουμε και να τους βοηθήσουμε. Να και μια δράση η οποία θα μπορούσε να έχει αναπτυχθεί, Μαρία. Βέβαια. Έτσι θα μπορούσε, γιατί δεν ακούμε και λίγα το τελευταίο διάστημα και με τους πληθυσμούς και με όλα αυτά που συμβαίνουν στις θάλασσες. Αλλά εντάξει, ας πάμε στα ευχάριστα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό τουλάχιστον οι γονείς να προτρέπουν τα παιδιά τους στα πρώτα βήματα της ζωής τους να ξεκινούν από την κολύμβηση οπουδήποτε αλλού και να καταλήξουν στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Και εγώ θεωρώ ότι είναι ένα βασικό κομμάτι αυτό. Δανάη, να κλείσουμε με σένα, να στείλεις ένα μήνυμα στα παιδιά που μας βλέπουν. Γιατί να επιλέξουν την κολύμβηση και όχι ένα άλλο άθλημα, τι θα τους έλεγες, τι είναι αυτό που μπορεί να τους προσφέρει η κολύμβηση? Αρχικά είμαστε σε μια περιοχή που έχει παντού θάλασσες, οπότε καλό θα ήταν να μάθουν να κολυμπάνε σίγουρα. Και θεωρώ ότι η κολύμβηση σου δίνει και στοιχεία και στην υγεία και σε σωματικά που δεν στα δίνουν τα άλλα αθλήματα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είναι και ένα πολύ συγκροτημένο και πολύ όριμο παιδί για την ηλικία του. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Πάντα τέτοια ωραία πράγματα, Δανάη.